Σας πάω στην Αθήνα και καλημερίζω τον κύριο Θανάση Ψαρόπουλο. Ο κύριος Ψαρόπουλος, κυρίες και κύριοι, είναι ο πρόεδρος του Πανελλήνιου Σωματείου Συμβασιούχων Πυροσβεστών. Εάν κάνω λάθος, με διορθώνετε, κύριε Ψαρόπουλε. Πολύ σωστά, πολύ σωστά. Καλημέρα σας. Σήμερα εσείς οι εποχικοί πυροσβέστες έχετε μια συγκέντρωση έξω από την Βουλή. Σωστά, στις 10 η ώρα. Διαμαρτυρία. Για δεύτερη μέρα. Έτσι, για δεύτερη μέρα. Διαμαρτυρία μετά την επίθεση που δεχθήκατε από τα ΜΑΤ. Έτσι, την ακριβώς. Ώρα που διεκδικούσατε την μονιμοποίησή τους. Μας περιγράφετε λίγο το τι έγινε. Απλά να βάλουμε τα πράγματα στη θέση τους. Η επίθεση ήταν δολοφονική. Καθαρά δολοφονική. Γιατί μέσα σε ένα κτίριο δεν μπορείς να ανοίξεις δακρυγόνα. Ένα κτίριο που έχει γυάλινες επιφάνειες δεν μπορείς να αποθείς στον κόσμο. Ένα κτίριο της πολιτικής προστασίας, αν θέλετε να λέγεται πολιτική προστασία, δεν μπορείς να ρίχνεις χημικά. Άρα καταλήγουμε πως η επίθεση ήταν δολοφονική. Συγγνώμη, έριξαν... Καταλήγουμε... Κύριε Ψαρόπουλε, μισό. Ναι, έριξαν ήσασταν μέσα στο κτίριο. Στο Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας. Μάλιστα. Στο αρχηγείο του πυροσβεστικού σώματος που συστεγάζονται. Ναι. Ρίξανε χημικά, όπως το ακούτε. Οι μόνιμοι συνάδελφοί μας που πήγανε σήμερα για δουλειά εκεί πέρα είναι μέσα ανάμεσα από τα χημικά. Εάν και εφόσον, γιατί αυτό το πράγμα, αυτή η σκόνη δεν καθαρίζεται μέσα σε 5-6 ώρες. Ναι. Και όλο αυτό γιατί? Γιατί σας έριξαν τα χημικά, γιατί? Γιατί εσείς διεκδικούσατε να ανέβετε ορόφους? Γιατί θέλατε να δείτε υπουργούς και υφυπουργούς? Να δούμε τον κύριο υπουργό. Ο κύριος υπουργός, είδαμε τον κύριο υπουργό και λέει θα δείτε τον κύριο υπουργό την Τετάρτη. 2.000 κόσμος δεν κρατιέται. 2.000 αγανακτισμένοι συνάδελφοι δεν μπορούν να κρατηθούν όταν η ολιγορία του κύριου υπουργού να πει ότι θα σας δω την Τετάρτη. Ποια Τετάρτη? Το θέμα είναι ότι δεχθήκαμε άνανδρη επίθεση. Το θέμα είναι ότι έπεσε ξύλο. Ματώσανε κεφάλια, ματώσανε χέρια. Ρίξανε βουλευτή της Ελλάδος, τη ρίξανε κάτω. Δέρνανε δημοσιογράφους. Άντε εμείς ήμασταν τα παραβατικά στοιχεία, οι εποχικοί πυροσβέστες. Δέρνανε δημοσιογράφους, χτυπήσανε βουλευτές. Την κυρία Κωνσταντοπούλου, τη σμπρώξανε, την αποθήσανε και τη ρίξανε. Και όλα αυτά γιατί θέλετε να δείτε τον υπουργό? Όλα αυτά γιατί ζητάμε την ανανέωσή μας. Ζητάμε την ανανέωσή μας και να μην χαθεί αυτή η πολύτιμη εμπειρία που έχει αποκτηθεί τα τελευταία 6 χρόνια. Έχει κυκλοφορήσει από διάφορους ότι θέλουμε τη μονιμοποίηση. Δεν ζητάμε μονιμοποίηση. Μόνιμος για να γίνεις στην Ελλάδα είναι 2024, γίνεσαι μόνο από τις Πανελλήνιες. Εμείς ζητάμε τη 12μηνη εργασία μας, είτε με πενταετία είτε με εφταετία, όπως είναι τώρα η ειδική μονάδα των δασοκομμάτων. Mm-hmm. Όπου προέρχονται μέσα από μας, μέσα από τους εποχικούς πυροσβέστες. Μάλιστα, καλά κάνετε και το ξεκαθαρίζετε. Σε όλη την Ελλάδα, και το ξέρω από πολλούς συναδέλφους μου εκεί πέρα, στην Κρήτη, βογκάνε και στενάζουνε, δεν βγαίνουνε οι υπηρεσίες. Χιλιάδες τα οφειλόμενα ρεπό, στο μόνιμο προσωπικό και στους πενταετείς που δουλεύουν για 12 μήνες. Και αυτή τη στιγμή λύθηκαν οι συμβάσεις 2.500 εποχικών πυροσβεστών, όχι δασοπυροσβεστών όπως θέλουν κάποιοι να το λένε, εποχικών πυροσβεστών. Είμαστε πυροσβέστες έτοιμοι, είμαστε πυροσβέστες με όμοια και κοινά καθήκοντα, με το μόνιμο προσωπικό, και συνδράβουμε όπου συνδράμει και το μόνιμο προσωπικό. Άρα ας φύγει αυτός ο όρος των δάσο πυροσβεστών. Δεν είμαστε δάσο πυροσβέστες. Είναι άλλο σώμα, το ένα και άλλο το άλλο. Όταν ένας πυροσβέστης συνδράμει και σε αστικού τύπου συμβάντα, σε τροχέα, σε διασώσεις από βουνά, δεν είναι δάσο πυροσβέστης. Γιατί αυτή η άρνηση, όταν υπάρχουν 4.000 κοντά
κενά τα οποία βρίσκονται σε εξέλιξη σε όλη την Ελλάδα. Όταν υπάρχουν μόνο για το 22-23 σε επίπεδο Κρήτης 30.800, μας έλεγε ο κύριος Φραγκεδάκης, ο αντιπρόεδρος Ομοσπονδίας προχθές που ήταν εδώ στο στούντιο του Ράδιο 984, ρεπό τα οποία 8 ώρα τα οποία δεν τα έχουν πάρει ούτε ως αμοιβή, δεν τα έχουν πάρει ούτε ως ρεπό. Γιατί όλη αυτή η κατάσταση? Δεν μπορείτε να καλύψετε θέσεις? Τι είναι αυτό που θέλουν, να γλιτώσουν χρήματα είναι? Αυτό ξαναλέω, ότι μπορούμε να καλύψουμε τις θέσεις. Είμαστε έτοιμοι πυροσβέστες. Το μόνο που λέει, το μόνο που μας λείπει είναι η 12μηνη διάρκεια. Είναι η 12μηνη διάρκεια. Αυτό μας λείπει. Είμαστε έτοιμοι πυροσβέστες. Ο κύριος Φραγκιαδάκης τα ξέρει πολύ πολύ καλύτερα εκεί πέρα στην Κρήτη, γιατί εγώ είμαι από τη Μακεδονία, από τη Θεσσαλονίκη. Τα ξέρει πολύ καλύτερα τα πράγματα και λέει ότι υπάρχουν χιλιάδες οφειλόμενα ρεπό. Το ότι έλα και δούλεψε ένα οκτάωρο και αντί να το πληρωθείς θα το πάρεις εν ευθέτω χρόνο σε ρεπό, αυτό δεν είναι λύση. Όταν ένας πυροσβέστης έχει 150 και 200 και 250 ρεπό. Ρεπό. Το ρεπό είναι οι οφειλόμενες ώρες, οι υπερορίες. Οι μόνιμοι υπάλληλοι δεν παίρνουν υπερορίες. Μάλιστα. Πόσοι τραυματίες, 14 στον αριθμό, έχουν γίνει και 4 προσαγωγές, είναι αλήθεια έχουν αυτό? Έχουν γίνει 3 προσαγωγές, ναι. Για να βάλουμε τα πράγματα, γιατί έχουν κυκλοφορήσει πολλά πράγματα. Ναι. Έχουν γίνει 3 προσαγωγές, όπου από τον έκτο όροφο της Γαδά, εχθές το βράδυ διακομίστηκαν και οι 3. Ο ένας είναι, αν δεν κάνω λάθος, πρέπει να νοσηλεύτηκε. Ήμασταν μέχρι τις 3.30 ώρα εχθές στο νοσοκομείο. Ο ένας πρέπει να έμεινε και μέσα στο νοσοκομείο. Δεν έχω καλή πληροφόρηση, θα έχω σε λίγη ώρα. Και υπάρχουν και άλλοι 2 τραυματίες που τους πήρε το ΕΚΑΒ μέσα από το πεδίο της μάχης. Ναι. Γιατί η κυλοφόρο Κηφισίας έγινε πεδίο μάχης. Τρεις τραυματίες από εσάς, τους συμβασιούχους πυροσβέστες. Και 2-5. Που ξυλοφορτώθηκαν και προσήγηγαν στη Γαδά, στον έκτο όροφο της Γαδά, σαν κοινός εγκληματίας, και 2 που τους πήρε το ΕΚΑΒ. Μάλιστα. 5 το σύνολο. Εδώ μου λέτε απλά πράγματα, ότι μέσα στο Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης Πολιτικής Προστασίας ρίξανε με χημικά για να μην ανέβεται. Το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας είναι το σπίτι μας. Είναι αυτό που μας έδινε εντολές εδώ και 6 χρόνια. Και βγήκανε κάποιοι κύριοι να μας διώξουν μέσα από το σπίτι μας. Έτσι βλέπαμε το σπίτι μας. Καθίσαμε, φωνάξαμε τα συνθήματά μας, καθιστική διαμαρτυρία μέσα στο Υπουργείο, χωρίς να προκαλέσουμε καμία ζημιά. Αλλά όταν σμπρώχνεις 1.000 άτομα, φυσικά θα γίνουν και ζημιές. Θα σπάσουν και πόρτες, θα ανοίξουν κεφάλια, θα ποδοπατηθεί κόσμος. Είναι απλά τα πράγματα. Έτσι απλά, με προτάσεις, με αντίλογο, με νόμους, με προτάσεις νόμου, θέλουμε να δούμε και τον κύριο Υπουργό, για να δούμε τι θα γίνει. Τι θα γίνει, τι μελιγενέστε. Τόσο δύσκολο ήταν να σας δει ο κύριος Κικίλιας και με εμένησε αυτή την άρνηση? Ακούγα και από τον κύριο Φραγκεδάκη ότι μέχρι στιγμής του έχουν ζητήσει 2 ραντεβού και οι μόνιμοι, ένα τον Ιούλιο αν θυμάμαι καλά και ένα μέσα στον Οκτώβρη, για να καταθέσουν τις προτάσεις τους. Εδώ καίγεται η Ελλάδα και το Πελεκούδι. Και δεν θέλει να δει κανένα ούτε τον εποχικό που είμαι εγώ, ούτε τον εποχικό, ούτε τον Φραγκιαδάκη που είναι μόνιμος, ούτε τον οποιονδήποτε που είναι πενταετής. Δεν βλέπει κανέναν. Θα μας δει όταν λήξει η αντιπυρική. Ναι, η αντιπυρική είναι 6 μήνες. Εμείς έχουμε να δούμε τον κύριο Υπουργό 1,5 χρόνο. Η αντιπυρική τυπικά έχει λήξει ή έληξε χθες. Έπρεπε να σας δει. Εάν σε κάποιες περιοχές παίρνει μια παραπάνω παράταση, όπως ας πούμε στην Κρήτη για 15 ημέρες, μην ξεχνάμε ότι έχουμε και φωτιές. Αν ήταν έτσι, δεν θα έπρεπε να σταματήσει. Αυτή τη στιγμή στο βορειότερο άκρο της Ελλάδος. Μα κύριε, το όρος Παγκαίου. Ναι, θέλω να πω κύριε Ψαρόπουλε ότι εάν είναι έτσι και σε κάποιες περιοχές υπάρχει ένας μεγάλος δείκτης επικινδυνότητας, γιατί μέχρι στιγμής και εμείς εκεί προς τα Χανιά φωτιά έχουμε και είναι δυνάμεις της πυροσβεστικής εκεί από χθες, με αυτά τα ατέλειωτα ωράρια δεν θα έπρεπε να έχουν λήξει και οι δικές σας συμβάσεις? Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Εδώ θέλω να ρωτήσετε τον κύριο Φραγκιαδάκη
Τι γίνεται τώρα που φύγαν οι εποχικοί υπάλληλοι? Θα σας το πω λίγο λαϊκά. Μέσα στην πυροσβεστική πέφτει κλάμα. Γιατί πρέπει να επανδοθούν τα περιπολικά όπου βγάζαν οι εποχικοί πυροσβέστες και αυτή τη στιγμή τα ρεπό συνεχίζονται να φορτώνονται στις πλάτες των, των συναδέλφων, των μόνιμων συναδέλφων. Τον ρωτήσαμε, μας τα έχει ήδη πει. Τι γίνεται αυτή τη στιγμή που φύγανε 2.500 εποχιακοί υπάλληλοι? Μας τα έχει ήδη πει. Μας έχει πει έτσι. Ποιο είναι αυτό, αυτός ο κύκλος, ο φαύλος πραγματικά που δεν θα σας αφήσει, που δεν θα τους αφήσει να πάρουν ανάσα. Και πώς σχεδιάζεται μπροστά μια άλλη περίοδος, διότι μέσα σε αυτή την περίοδο που έρχεται δεν είναι μόνο οι φωτιές, δεν ξέρεις η φύση πώς θα σε προκαλέσει με όλα εκείνα τα υπόλοιπα που λέγονται έντονα καιρικά φαινόμενα, πλημμύρες κτλ. Έτσι, έτσι ακριβώς, έτσι ακριβώς. Μην βλέπετε τώρα τις φωτιές, θα ξεκινήσουν οι πλημμύρες. Εμείς στο βορειότερα άκρη της Ελλάδος έχουμε χιόνια. Έχουμε διάφορα φυσικά φαινόμενα. Πέρυσι τον Οκτώβριο είχαμε τον Ντάνιελ στη Λάρισα, όπου συνέδραμαν εποχικοί υπάλληλοι. Μάλιστα. Λοιπόν, εγώ τα κρατάω όλα αυτά. Θα είμαστε σε επικοινωνία να δούμε τι θα γίνει σήμερα. Αν δεηθεί η ηγεσία του Υπουργείου, ο ίδιος ο Υπουργός, και αν θα καταδεχτεί να σας δει, διότι για την δική σας τη ζωή μιλάμε. Απλά για όλα αυτά που είπατε θέλω να κρατήσετε μικρό καλάθι, γιατί εμείς πλέον δεν ελπίζουμε. Ναι. Να δούμε, είπα. Να δούμε. Δεν αφήνω κανένα καλάθι και δεν κάνω δώρο κανένα καλάθι. Είμαι πάντα πολύ μετρημένη. Λέω να δούμε αν θα δεηθεί. Ακριβώς αυτό. Να δούμε εάν και εφόσον δούμε τον Υπουργό. Μάλιστα. Και το τι θα δώσει. Αλλά παραμένω σε αυτό που είπα. Εφόσον σε κάποιες περιοχές η αντιπυρική περίοδος δεν έχει λήξει και βρίσκονται σε εξέλιξη φωτιές εξαιτίας των αλλαγών με τον καιρό, δεν θα έπρεπε να υπάρχει ούτε και η δική σας λήξη της σύμβασης, και σας ευχαριστώ που ξεκαθαρίσατε τι σημαίνει έτσι για σας έτσι, ανανέωση της σύμβασης, μονιμοποίηση και όλα τα υπόλοιπα τα οποία είπατε, γιατί είναι μέρες που τα έχουμε πει και με τους μόνιμους και χαίρομαι που τα λέμε και με εσάς. Θα είμαστε σε επικοινωνία. Δεν θέλω να λέγεται η λέξη μονιμοποίηση. Θέλω να λέγεται η 12μηνη διάρκειά μας. Δεν θέλουμε να γίνουμε μόνιμοι με τα όσα προτερήματα έχουν οι μόνιμοι συναδελφοί μας, το ΕΦΑΠΑΞ, το ειδικό μισθολόγιο και κάποια άλλα προτερήματα. Εμείς θέλουμε να είμαστε μιας 12μηνης διάρκειας μέσω του ΙΚΑ, όπως είναι οι συνάδελφοι πενταετής πυροσβέστες.